Με αισθήματα χαράς και πνευματικής ευφροσύνης, αλλά και μετά της προσηπούσης τιμής στο σεπτό σας πρόσωπο, σας υποδεχόμαστε την εόρτιο αυτή η μέρα στη θρηλυκή Ορεστίδα, όπου πήγε και μεσοπήρια οποδόμητε, κάστρου δίκη, όπερ και καστορία ονομάζεται κατά την άνα την κομιλή. Σας υποδεχόμαστε μετά των σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, με συνείας Κυρίου Χρυσοστόμου, Ελασσόμενος Κυρίου Καρύτωνος και Τσάρκας Κυρίου Γρηγορίου από την Ομόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας. Σας υποδεχόμαστε μετά των αρχόντων της επαρχίας Τράφτης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Σας υποδεχόμαστε των τα πρώτα φερόντων στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και ασφαλώς σήμαντος του Ιερού Πλήρου και του Ευσεβούς και γενναίου λαού που ζήστο μετερίζει αυτό της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, την Βυζαντινή Καστοριά, την Αρχόντισσα της Μακεδονίας. Σας υποδέχεται, κύριε Πρόεδρε, ο πελίδοξος στρατιλάτης και θαυματουργός προστάτης, ο έφορος της πόλεως Τάφτης, ο Άγιος Μινάς, ο οποίος την ημέρα της μνήμης του, πριν από 104 χρόνια, με τις ακίνητες πρεσβείες του, χάρισε την ελευθερία στην πολύπαθη αυτή αθλητική περιοχή. Σας υποδέχεται μαζί με τον Άγιο Μινά η χωρία των Αγίων Ιεραρχών, των Οσίων, των ενδόξων αιωμαρτύρων και αισιωμαρτύρων, που γεννήθηκαν και έζησαν, που πέρασαν, που μαρτύρησαν και ευεργέτησαν και που ανέδειξαν τον τόπο αυτό δεξαμενή Αγιότητος. Σας σκιάζει σήμερα με τη θεομητορική της προστασία σε αυτόν τον Ιερό Ναό, όπως πάντοτε στη ζωή σας, η υπεραγία Θεοτόκος, η κυρά της λίμνης, η ακαταμάχητος Καστριώτισσα, η Μαυριώτισσα η Πορφύρα, η Γοργοϊδίτος η Πορταΐτισσα, η Φανερωμένη, η Ελεούσα η Παραμυθία, η Χρυσουριώτισσα και η Γραμμουστιανή, κάτι που σας θυμίζει ασφαλώς την Παναγιοσκέπαστη Μεσσηνία, την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Ενώπιόν σας περνούν πνεύματα και ψυχές δικαίων, μαρτύρων και ηρών της πίστεώς μας. Ιεράρχες, σαν τον Εθνεγέρτη Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη, που σαν δικλάτορα στέκεται πίσω από το ιερό βήμα αυτού του Μητροπολιτικού Ναού. Ήρωε σαν τον πρωτομάρτυρα του Μακεδονικού Αγώνος, Παύλο Μελά, και όλη εκείνη την χωρία των Μακεδονομάτων, μέλη της Φοινικής Εταιρείας, όπως οι αδελφοί Εμμανουήλ, ηγεμόνες, άρχοντες, πρόκριτοι και λογάδες του γένους, με πρώτο τον Μανολάκη των Καστοριανών, που ευεργέτησαν όχι μόνο την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και τους τόπους διαμονής τους. Και μαζί με όλους αυτούς, πλήθος Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών, που άφησαν την τελευταία τους πνοή στα ένδοξα κόμματα αυτής της περιοχής, και μεταξύ αυτών, ο κατασάρκα αδελφός της ερητήμου συζύγου σας, Βλάσιος Περτσεκνής, ο οποίος σαν σήμερα 11 Νοεμβρίου φτερούγησε για τη Βασιλεία των Ουρανών, αγωνιζόμενοι πάντες για τα ιερά και τα όσια του έθνους μας. Ήρθατε, κύριε Πρόεδρε, να αναμένετε με την παρουσία σας τα ελευθέρια αυτής της πόλεως και να αποτίσετε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης εκείνους που πάλεσαν και έπεσαν μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Και αυτή η τιμή είναι δήλωση μνήμης στη γενικότερη αμνησία που επικρατεί στις μέρες μας, με τις συνεχείς προκλήσεις των γειτόνων μας για εκείνα που είναι δικά μας, που κάποτε τα υποδούλωσαν και που ελευθερώθηκαν με αίματα και θυσίες. Γιατί το πνεύμα του Έλληνα ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε αδούλωτο και ελεύθερο,
και θα συναντάτε και θα βρίσκετε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Στην ακτινοβόλο προσωπικότητά σας αναγνωρίζουν οι πάντες τον χαρισματικό πρώτο ηγέτη της πατρίδος μας, με την ευρυμάθεια, την αγωνιστικότητα, τη σύνεση και το ήθος, καθώς και τον σεβασμό προς την τροφό του γένους, την Αγία μας Εκκλησία, και που αναγνωρίζει ελεύθερα και θαραλέα την πολύτιμη και διαχρονική προσφορά της. Αποτελείται, κύριε Πρόεδρε, σύμβολο ενότητος της χώρας μας. Η φωνή σας και οι παρεμβάσεις σας, καθώς και ο νυφάλιος λόγος σας, είναι η εγγύηση του πολιτεύματος της πατρίδος μας και της συνειδήσεως του πονεμένου λαού μας. Γι' αυτό και χαίρεται της εκτιμήσεως και της εμπιστοσύνης των απανταχού Ελλήνων και της αναγνωρίσεως του θεσμικού σας ρόλου τόσο στη χώρα μας όσο και στο παγκόσμιο κίνημα. Σας ευχαριστούμε σήμερα για την εδώ παρουσία σας και για την ιδιαίτερη τιμή που προσδίδεται στους ακρίτες της ελληνικής γης. Και σας ευχόμαστε ο Άγιος Θεός, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Μηνά και πάντων των Αγίων, να σας χαρίζει κρυστάλλινη υγεία και μαυρότητα ημερών, ώστε να υπερμαχείτε των ιερών, και των δικαίων της αμονή του πιστεώς μας, να διασφαλίζετε την ενότητα του λαού μας και να υψώνετε με θάρρος τη φωνή σας έναντι των οποιονδήποτε επιβούλων της πατρίδος μας. Επιτρέψτε μου ως ελάχιστο δείγμα τιμής και σεβασμού και αγάπης στο σεπτό πρόσωπό σας να σας απονείμω την ύψιστη τιμητική διάκριση της Μητροπόλεως μας, των Χρυσών Σταυρών, της Βυζαντινής Μονής Παναγίας Μαυριωτήσης με τα σχετικού διπλώματος και με την ολοκάρδια ευχή να έχετε στη ζωή σας πλούσια την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Πολλά τα έτη σας, κύριε Πρόεδρε, να ζείτε. Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, Άγιοι Πατέρες, Χριστεπώνυμο Πλήρωμα, με συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε αυτό τον ιερό τόπο, την ημέρα του πολιού της Καστοριάς, του Αγίου Μηνά. Εμπνέομαι μέσα σε αυτό τον ιερό ναό σήμερα, από την νύνη όλων εκείνων που έπεσαν για να υπερασπιστούν τον τόπο, γιατί πρέπει να ξεχνάμε, μέρα που είναι μάλιστα μέρα της απελευθέρωσης πριν από 104 χρόνια, ότι η Καστοριά ήταν επίκεντρο του Μακεδονικού Αγώνα. Είναι εδώ που, όπως είπατε, σεβασμιότητε, υπάρχουν τα 7 λείψανα του Γερμανού Καραβαγγέλη, του Πάπα του Μελά. Υπάρχουν στα ζωντανή παρουσία για να μας θυμίζουν το χρέος, να θυμίζουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, την οποία πρέπει πάντα να την υπερασπιζόμαστε, όπως θα έχω την ευκαιρία να τονίσω και πάλι σήμερα. Και αυτό δεν είναι αιμονή. Είναι στήριξη της αλήθειας, υπεράσπιση της αλήθειας, υπεράσπιση των εθνικών μας δικαίων, τα οποία δεν μπορούμε και δεν πρέπει ποτέ να λησμονάμε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, γιατί η λύθη
ή αδιαφορία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός όταν χρειάζεται να υπερασπίσουμε αυτό το οποίο ανήκει στην πατρίδα μας. Θέλω όμως να σε ευχαριστήσω θερμώς για την αναφορά ενός άλλου δεσμού στην οικογένειά μου με την Καστοριάδη και αναφέρομαι στον αδελφό της σύζυγου, αξιωματικό του ελληνικού στρατού, ο οποίος έπεσε και τάφη εδώ στην Καστοριά κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Και θέλω με την ευκαιρία να τονίσω ότι αυτός ο εμφύλιος πολέμος μας διδάσκει σήμερα ότι δεν πρέπει ποτέ να το ξαναζήσουμε. Πρέπει όλοι ενωμένοι να υπερασπιστούμε τα μεγάλα, τα ιερά και τα όσια της πατρίδας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι κάθε διχασμός και πολύ περισσότερο κάθε εμφύλιος παραγμός είναι μια μαχαιριά στην καρδιά της πατρίδας. Ό,τι πρέπει να πετύχουμε, πρέπει να το πετύχουμε ενωμένοι. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία μας, μεταξύ άλλων, ζητάει από το Θεό και από τον Χριστό να μας φυλάει από τον εμφύλιο πόλεμο, όπως και από τον εμφύλιο θάνατο. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε εκείνοι που πρέπει να διδασκόμαστε από την πρώτη αντιπολεμική κραυγή που βγήκε ποτέ στην παγκόσμια λογοτεχνία. Αντιπολεμική κραυγή, μάλιστα, που αφορά τον εμφύλιο πόλεμο. Είναι η ρίση του ομήρου. Αυτή που πρέπει πάντοτε να μας καθοδηγεί. Όταν είχε πει «Αφρίτων αθέμιστος ανέστιος έστειν εκείνος ως πολέμου έλατε επιδημίου ο κρυόρετος». Όταν έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις μνήμες πίσω μας, όταν έχουμε όλες αυτές τις μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας, πρέπει όλοι ενωμένοι να αλλάξουμε το χρέος μας και διδασκόμενοι από τα δεινά του πολέμου και ιδίως του εμφυλίου πολέμου, αλλά και από το μεγάλο παράδειγμα των Μακεδονομάχων που τον αγώνα για την Ελλάδα και τη Μακεδονία μας τον έδωσαν όλοι μαζί. Και πάλι σας ευχαριστώ.